Παλαιολόγος από τις Βρυξέλλες. Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Ναι. Η, η ετοιμιγωρία αυτή ε, εκδόθηκε ή μάλλον δημοσιεύτηκε πριν από λίγο και είναι η μαλλον δημοσιευθηκε πριν απο λιγο φορά που παίρνει θέση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα αυτό. Αφορά υποχρεωτικό εμβολιασμό παιδιών, ε, αλλά όπως λένε οι ειδικοί είναι προφανές ότι έχει νομικές επιπτώσεις και για πιθανές, ε, 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 πιθανά μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά τη COVID-19. Ε, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι σύνομα τέτοια μέτρα και ότι Μάλιστα. μπορεί να είναι και αναγκαία σε δημοκρατικέ κοινωνίε. Λοιπόν, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών. Μένει να δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά αυτή την απόφαση. Παράλληλα, θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με το εμβόλιο τη Άστρα Ζένεκα. Καθώ χθε η συνεδρία των Υπουργών Υγεία τη Ένωση δεν κατέληξε κάπου και εν ολίγη η κάθε χώρα ε, λαμβάνει τι δικέ τη αποφάσει. Κάνει ο καθένα το δικό του. Σωστά. Η Επίτροπο Υγεία, η Στέλλα Κυριακίδου, είπε χτε κατά τη διάρκεια τη τηλεδιάσκεψη ότι είναι ζωτική σημασία να ακολουθήσουμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, αλλά δεν κατάφερε να πείσει, όπω αναμενόταν άλλωστε, του Υπουργού Υγεία. Ήδη από χθε το Βέλγιο είχε ανακοινώσει ότι για τουλάχιστον τέσσερι εβδομάδε θα αναστείλει την χορήγηση του εμβολίου σε άτομα κάτω των mm -hmm. 56 ετών. Και η Γερμανία σήμερα μέσω του Υπουργού Υγεία του κ. Σπάν είπε ότι Μάλιστα. θα επιμείνει στην πολιτική τη μη χορήγησή του σε άτομα κάτω των 60 ετών. Σα ευχαριστήσω.